Κιάντε στο καλό. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό. Γεια σας, Τίκη Τσίριους. Γεια σας. Τι κάνετε, Αλέξη, αδερφέ μου, μετά από καιρό πάλι εδώ. Δίπλα. Πάλι εδώ. Δεν έχεις ιδέα τι έχει έρθει, δεν ξέρεις, αγχώνεσαι, φοβάσαι. Λες τι θα μου παρουσιάσουν τώρα αυτοί πάλι. Μικρόφωνο. Από προϊόντα από το TomTop. Είναι τρία προϊόντα από το TomTop, ένα site το οποίο εμείς το χρησιμοποιούμε για αγορές κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό των καμερών. Από εκεί έχουμε πάρει τρίποδα, έχουμε πάρει LED φωτισμούς και τέτοια. Και μας έχουν στείλει οι φίλοι μας εκεί από το TomTop τρία προϊόντα, Αλέξη. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Αυτό που πάντα ήθελες. Έγινε ο κλόουν. Ένα μικρόφωνο. Γιατί είναι έτσι, ρε. Είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο, δεν ξέρουμε μάρκα. Έτσι κι αλλιώς το TomTop το λέει condenser microphone. Δηλαδή το BM800 είναι πολύ γνωστό. Αυτό είναι, δεν το λέει BM800. Και δεν είναι και στη συσκευασία του BM800. Έχουν πάρει και έχουν πετάξει μέσα εδώ χίλια μύρια πράγματα. Όπως είναι αυτό το pop filter, όπως είναι αυτό εδώ το USB sound adapter. Κάρτα ήχου 7,1. Όπως είναι αυτό το pop filter, Αλέξη, αυτό που πάντα ήθελες. Ρε παιδιά, ξέρετε πόσο καιρό φωνάζω να έχω ένα τέτοιο εδώ, να νιώθω λίγο παραπάνω επαγγελματίες. Είναι πλήρες πακέτο αυτό, ρε, γιατί έχει πολλά μέσα. Τι άλλο έχει, φυσικά, σαφέστατα. Αυτό που ήθελα γιατί το άλλο το έσπασα. Τη βάση, πώς μπαίνουν οι βάσεις, Αλέξη, ξέρεις. Ναι, εδώ αυτό μπαίνει και το κουμπώνει και το δένεις στο τραπέζι. Και μπαίνει αυτό έτσι. Ωραία. Και εδώ πάνω πιάνετε τη βάση σας. Βλέπεις. Αυτό είναι που έσπασα εγώ. Ποιο, αυτό, έτσι. Αυτό έσπασα εγώ. Μπορείς να το βγάλεις και να βάλεις άλλο. Βιδώνεις αυτό. Μπορείς να βάλεις αυτό άμα θες για άλλο μικρόφωνο. Ναι. Στο έχει, σαν επιλογή. Έτερη βάση. Την αφήνουμε μέσα όμως αυτή. Μικρόφωνο έχει, ρε παιδί μου, μέσα. Και στο τέλος, ναι, ναι, είναι αλήθεια. Χρυσοδουλόπουλος. Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε. Πανηγύρι. Ναι, αλλά άμα το κάνεις έτσι όμως. Ορίστε, τώρα δεν είναι πανηγύρι, είναι. Unboxholic, ξεκινάμε τώρα. Λαστιχάκια έχει, ανοίγουν αυτά, ρε. Ζούπα το. XLR στην υποδοχή του για να κουμπώνει και καταλήγει σε mini jack για να κουμπώσει τον υπολογιστή σας. Καλό. Πολύ καλώδιο, χοντρό καλώδιο, βλέπω μακρύ. Πώς μιλάς αυτό το μικρόφωνο, δεν μιλάς μπροστά, μιλάς μπρος και πίσω. Και αυτό που το κουμπώνεις μετά, εδώ πάνω. Δεν κουμπάνισα. Φανταστείτε τώρα ότι είστε μπροστά εσείς και μιλάτε. Δηλαδή, αυτό είναι το πίσω μέρος του γραφείου, εδώ είναι η οθόνη. Και εσύ που είσαι στην κάμερα πίσω θες να μιλήσεις. Έχεις βάλει αυτό, μπαίνει, μπορείτε να το προσαρμόσετε σε διάφορα μέρη. Για μένα δεν χρειάζονται και τα δύο pop filters. Δηλαδή εγώ θα το έβγαζα αυτό. Εντάξει, και αυτό είναι καλό, αλλά έχεις ήδη ένα. Τι θάρα. Εναλλακτικά μπορείτε να το έχετε έτσι. Από πάνω δηλαδή. Είναι και αυτό μια επιλογή. Άμα δείτε μέσα, μπορείτε να δείτε το μικρόφωνο αυτό καθ' αυτό τις κάψες. Του μιλάς είτε από μπροστά είτε από εδώ, από αυτές τις δύο πλευρές. Μπορείς να το δεις και δηλαδή είναι μικρόφωνο το οποίο δεν το δουλεύεις έτσι, το δουλεύεις έτσι. Αυτά είναι τα τύπου ας πούμε ραδιοφωνικά που τα έχεις εδώ και μιλάς μπροστά τους. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο μπορείτε πολύ εύκολα να το δουλέψετε για οποιαδήποτε χρήση απλά αλλάζοντας ένα καλώδιο. Δηλαδή με ένα XLR καλώδιο το κουμπώνεις σε μια κονσόλα. Για ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Άμα έχεις αυτό που είπαμε, άμα έχεις κονσόλα και θες να βάλεις πάνω 2-3 μικρόφωνα, σε βολεύει να έχεις XLR καλώδιο, βγάζεις καλύτερη ποιότητα ήχου. Πόσο έχει, Μιχάλη, αυτό? Αυτό έτσι όλο το σετάκι που είδαμε έχει 32 με 33 ευρώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και εναλλακτικά με ασημένια απόλυξη πάνω και όχι χρυσή. Βάση που πιάνει στο γραφείο σου. Η οποία είναι εντάξει, είναι καλή. Εντάξει, είναι καλή. Αυτές οι βάσεις όλες για μένα θέλουν άλλαγμα. Δηλαδή, άμα θες, πρέπει να πάρεις μια καλή βάση που κάνει 50 ευρώ. Αλλά άμα έχεις ένα μικρόφωνο που κάνει 30, όλο το σετ, γιατί να πάρεις βάση των 50. Έτσι. Άμα πας να πάρεις ένα καλό δυνατό μικρόφωνο, θα πάρεις και μια βάση αντίστοιχη, μεγάλη, στιβαρή, που δεν θα σου σπάει, που δεν θα σου έχει. Θα λιγάει 500 διαφορετικούς τρόπους. Πάντως αυτό όλο το πακέτο είναι ένα πολύ value for money σετάκι. Δηλαδή όταν έχεις με 30 ευρώ δύο pop filters, το μικρόφωνο, τη βάση, έξτρα βάση, εναλλακτική μανταλάκι που λέμε και την κάρτα ήχου αυτή, έστω την απλή, είναι μια φθηνή λύση, είναι μια λύση από αυτές που προτείνουμε στον κόσμο. Να περάσουμε στο δεύτερο προϊόν. Βγάλτο, βγάλτο. Λοιπόν, 720 P Theater σε 80 series. Μικρός, μίνι, ένας τέτοιο. Μικρός projector. Ένας projector ο οποίος είναι και μικρός στο δέ μας, μικρός και την τιμή σε σχέση με άλλους που έχουμε δείξει, δηλαδή θα το βρίσκεται γύρω στα 70 ευρώ. Βγάλω τον Αλέξη. Έχει κάτι άλλο? Έχει κι άλλο. Το καλώδιο του ρεύματος, ευρωπαϊκότατο, κανονικά, ούτε adapter ούτε τίποτα. Χειριστήριο, τηλεκοντρόλ το λεγόμενο. Και πάμε σε αυτό, καθ' αυτό το προϊόν, το οποίο είναι αυτό το μικρούλι, το projectoράκι.
Ναι, είναι πολύ ωραίο, ε. Αμέσως, τι βλέπουμε. Ό,τι έχει το ποδαράκι αυτό για να το σηκώσει λίγο παραπάνω, δώσω αυτή την κλίση που θες. Λεπτομέρειες που όλους ενδιαφέρουν. 2800 λούμεν. Ανάλυση 1280x720. Μπορεί να παίξει μέχρι 1080p. Δεν έχει Android μέσα λειτουργικό σύστημα δικό του, όπως μας έχουν συνδέσει κάποιοι άλλοι προτζέκτορες. Για να δουλέψει πρέπει απαραίτητος να συνδέσεις κάτι πάνω. Το κάτι τι είναι και πώς μπορεί να συνδεθεί με HDMI, με την παλιά τη θύρα εδώ. VGA ήταν νομίζω αυτή η θύρα, η αρχαία, η αρχαίγονη. Και έχει και δύο USB. Επίσης είναι η υποδοχή για το καλωδιάκι που δείξαμε πριν και η υποδοχή για τα ακουστικά. Από εδώ υποδοχή για το καλώδιο με το οποίο μπορεί να μπαίνει στο ρεύμα και να λειτουργεί. Εδώ προφανώς που είναι η υποδοχή για τα ακουστικά, μπορείτε να συνδέσετε ηχεία, ένα εξωτερικό ηχείο τύπου Bluetooth. Αλλά με καλώδιο, μία ηχομπάρα. Έχει και δικά του ηχεία, το οποίο δεν είναι κάτι της προκοπής, προφανώς όπως καταλαβαίνετε. Σας δίνει τη δυνατότητα όμως, άμα δεν έχετε κάτι άλλο, να ακούσετε και από τα δικά του ηχεία. Πάνω εδώ είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης και στο άλλο πλάι για να εστιάσεις και να ρυθμίσεις και την κλίση του προτζέκτορος. Έχει και αντιολισθητικές πατούρες και έχει και βλέπεις εδώ. Για να βάλεις τέτοιο βιδάκι. Για να το σηκώσεις ακόμα παραπάνω. Να το βάλεις και σε τρίποδο μπορείς. Ναι, ή ακόμα να το βάλεις και σε ένα τρίποδο. Σηκώνεται σε τρίποδο. Ναι, ρε, ελαφρύ είναι. Πρόσεχε, Μιχάλη. Θέλει και να τεινάζεσαι λίγο. Τεινάχτηκα. Αλλά είμαι πολλά κιλά, δεν τεινάζομαι εύκολα. Έλα. Σβήσεις το φως. Τι ωραίο. Τι βλέπω, ρε. Το έχουμε συνδέσει, όπως βλέπετε. Έχουμε βάλει ταινία να παίζει. Η ταινία αυτή είναι 1080p. Απλά ο ήχος είναι 5,1. Γι' αυτό ο ίσως δεν παίζει τον ήχο, τώρα δεν ακούγεται ο ήχος. Every year, thousands of people as migrant across the US-Mexico. This border is controlled by Mexican cartels. Από ποιότητα μια χαρά είναι πάντως. Τέλειο είναι. Αυτό άσε. Ρίχτε τη χαμούρα! Ρίχτε, έλα ρε! Κλείστε να δω! Δεν φαίνεται τίποτα! Έλα, έλα, πού ήταν! Τι έβλεπε πάντα στην ώρα! Πώ διαμαντία και τι θα γίνει τώρα! Θαύμα, ε! Συμπαθητικούλη! Μ' αρέσει! Συμπαθητικούλη γιατί είναι αιματζόβολο και είναι και φθηνό. Και είναι και σχετικά καλή και η ποιότητα που βγάζει. Ναι, μια χαρά είναι η ποιότητα για τα χρήματά του. Τα αρνητικά του είναι ότι δεν έχει Android ενσωματωμένο. Έχει ένα απλά βασικό media player το οποίο παίζει τη συσκευή που θα το βάλετε εσείς. Επίσης δεν έχει Bluetooth. Θέλεις να το συνδέσεις ή έχεις ήδη εγκατεστημένο το ηχοσύστημά σου κάπου. Έχεις μια ηχομπάρα που είναι Bluetooth και θες να τη δουλέψεις έτσι. Όχι, πρέπει να τη φέρεις εδώ να την κουμπώσεις. Ενσύρματα. Αυτά είναι τα δύο βασικά αρνητικά και εντάξει, η ποιότητα που είναι αυτή που βλέπετε δεν είναι κακή. Πάντα αναλογιζόμενοι ότι έχετε δώσει 70-75 ευρώ που κοστίζει το συγκεκριμένο. Άστο κάτω. Να το κάνω μπαμ. Όχι. Κάτω, κάτω, κάτω. Last but not least. Να το δούμε. Ένα προϊόν του είδους που έχετε αγαπήσει εδώ στο κανάλι μας. Ναι, είναι ακόμα ένα Bluetooth ηχείο. Σε ακόμη ένα βίντεο θα ακούσετε τη μαραμένη μου γαρδένια. Σας το λέω από τώρα. Κάνω spoil, ναι. Θέλω να μου πεις τι μάρκα είναι. Να μου διαβάσεις τη μάρκα. Εύκολο. Το μόνο εύκολο είναι αυτό. Καριούτσι νουτουρουιτουιτουιτουιτουιτουι. Είναι Japan 01. JN 01. Θα το έχεις ξεκάθαρα. Και τι είναι, Αλέξη, αυτό. Α, έτσι ανοίγει, ρε. Είναι Bluetooth speaker. Καλό. Bluetooth speaker. Και ξυπνητήρι μαζί. Έτσι, ρε. Και ρολόι και ξυπνητήρι και ηχείο. Και βάση φόρτισης. Και βάση φόρτισης ασύρματης φόρτισης. Α, πώς κιλά είναι ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ να δεις. Look here to look. το είδα κάπου. Αυτό είναι το αντίθετο του OCD. Αυτό το κάνει έτσι σιγά σιγά και μετά. Και το πιέζει έτσι εδώ. Βγάλω το. Κράτα. Καλωδιάκια βλέπω. Mini jack σε mini jack για να το συνδέετε ενσύρματα με ό,τι θέλετε. Και για τη φόρτισή του, micro USB σε USB. Απλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Πράγματα που μας αρέσει να βλέπουμε. Πρώτο αρνητικό που βλέπω είναι αυτό, δεν είναι το κουμπί λογικά. Ή η βάση φόρτισης. Εδώ είναι η βάση αισθήματος της φόρτισης, Αλέξη. Αυτό το κινητό σου και φορτίζει. Είναι γλώσση. Όχι! Οπότε κάνει δαχτυλιές. Ναι, κάνει. Εύκολα. Κάνει πολύ εύκολα δαχτυλιές. Ωραίο σχεδιασμός και βλέπω και τα ηχεία από μπροστά. Και όπως το κοιτάς. Και πίσω αυτά τι είναι τότε. Και πίσω τι είναι αυτό τότε, ρε. Αυτό είναι η τρύπα. Η τρύπα. Το γούφερ. Πίσω τι άλλο βλέπεις, ρε. Βλέπεις ότι παίρνει κάρτα. Παίρνει κάρτα γιατί για να έχετε μέσα φορτωμένα τραγούδια που θέλει. Ανάμεσα να πάρεις τηλέφωνο.
Έχει την υποθήκη για το mini jack, έχει την υποθήκη για να φορτίζει. Και ραδιόφωνο έχει. Και ραδιόφωνο έχει. Θα ακούμε την Νίκη δηλαδή. Κοντζί. Κοντζί το μ***ς μ***** σου. Θα μου πεις εμένα κουντζί και κουντζίτα. Μπουρδέλο. Μου νο***. Γαμώ τον αντί***. Το κουντζί είναι καλημέρα. Ή το γεια σας είναι το κουντζί. Τόσα χρόνια μιλάς με τον ίδιο να εμείς, δεν έμαθα τίποτα. Τι λαμπούτσου, τσιντσου. Τι πούτσου, ρε. Τι πούτσου, μωρ, γαμώ. Τι λαμπούτσου, τσιντσου, τιεν. Του πούτσου λέει είναι το συγκεκριμένο. Τέλει πούτσου. Λανιά μωσί. Bluetooth λέει, ρε. Άστο, άστο, άμα λέει Bluetooth, άστο. FM μωσί. FM. Ωραία, πάμε, επόμενο. Όχι, εγώ και το άλλο, από κάτω. Πάτα, από κάτω μου λες, ρε. Πάτα ξανά το από κάτω. Τι λαμπούτσου, τσιντσου. Αχ, το πούτσου, μωρέ. Τι λαμπούτσου, τσιντσου, τιεν. Πού να πιάσω την Κίνα εδώ πέρα τώρα, ρε. Πες μου να βάλω σταθμό, μωρέ. Λανιά μωσί. Bluetooth. Για να δούμε τώρα. Λανιά, λενζιέ, τσχαγκού. Τα γκο θα είναι χώρος μου. Γιατί μιλάει κινέζικα. Μαραμένη μου γαρδένια, ξέρω πως με έχεις έννοια. Μαραμένη μου γαρδένια, κι ό,τι καίγεται για μένα η δική σου ηλικιά. Άλλο, άλλο έβαλα. Φτιάξε μου ένα καφέ και μου πιάνει ζάχαρη, την πάρει ζάχαρη. Να βάλω άλλο. Δεν είναι δυνατό. Αυτό είναι τέρμα. Λανιά μωσί. Ήγεν σούρου μωσί. Αυτό είναι. Δεν φοράει κατά. Βγάζω τη θήκη, ρε. Μπορείτε να επιτρέψετε τα εγχείρηματα ακουστικά να λειτουργούν με το τηλέφωνο σε αυτό το δεδομένο. Στα χέρια μου. Τίποτα δεν έχει πάει καλά με αυτό μέχρι στιγμής, αλλά... Τέρμα το έχω εδώ πέρα, πάμε. Άντε ρε γάμι. Θα βρούμε κάτι καλό πάνω. Κάτι καλό θα βρούμε. Ούτε μιλάει κινέζικα, δεν έχει ήχο. Ράδιο δεν πιάνει, τι σκάτα. Κάτσε να δούμε με Bluetooth ρε παιδί μου, μπορεί να με Bluetooth. FM μωσί. FM. Ορίστε. Καρά. Έπιασε ράδιο. Έλα ρε. Έπιασε ράδιο. Και γαμίσου. Τι έβαλε ο Θεός, άστο. Τουλάχιστον πιάνει αυτό, φόρτισε. Αφού δεν φορτίζει ένα έτσι. Ναι, αλλά και τα κολλάει όμως. Το παιδί. Χι, κλείστο. Κλείστο, σοβαρά και τα αρχίδια μας κλείνουν τα αριστερά και δεξιά μαλάκα. Κάθε φορά που πηγαίνω κατσοριά σ' ακούς. Αγαπώ πολύ. Μου έχει φέρει τη ζωή. Δεν μπορώ ρε, δε. Εκνευρίστηκα, πόσο κάνει. Περίμενε. Πόσο κάνει, πες μου. Σκάσε! Γιατί όχι, Bluetooth. Κάτσε να δούμε, μήπως με Bluetooth δουλεύει καλύτερα. Περίμενε. Έλα, το βάλαμε πριν, άντε, γαμίσου κι εσύ. Μητσό. Δεν μπορώ με την Κινέζα την πουλάνα, την καριό, γάμο του μ***ς μ***ς πουλάνας. Εντάξει, να λέμε αλήθειες τώρα. Δεν είναι δυνατό, καθόλου. Ποιοτικό, εντάξει. Δεν είναι, δεν είναι ποιοτικό είναι. Πάρε το σκιανιά κι είναι στο καλό. 47 ευρώ. Κάνει 50 ευρώ. Είναι για μένα... Το χειρότερο που λέω. Καλύτερα βάλτε φωτιά στο 50 ευρώ και κάψτε το. Κάψτε το ρε μαλάκες, βάλτε το, κάνετε το έστε λίγο και βάλτε το στον κόλλο σας. 50 ευρώ να πάρεις αυτή τη μαλακία, όχι ρε φίλε. Να σου δώσουν τζάμπα με δώρο, ναι, να πεις ευχαριστώ πολύ, όπως είπα, ευχαριστώ πολύ. Αυτό, λες ευχαριστώ πολύ και τέλος. Για δώρο, έτσι. Αλλά... Ούτε στον χρόνο το κάνεις. Να σου πω κάτι, FM έχει, οκ, πιάνει ράδιο. Μετά από τα χίλια ζόρια. Έχει ασύρματη φόρτιση. Έχει, παρόλο που δεν έχουμε κινητό, το δοκιμάζουμε. Βάζει το κινητό στο πάνω και το φορτίζει ασύρματα. Έχει ξυπνητήρι, έχει. Αλλά άντε να σηκωθεί με το ξυπνητήρι. Αφού φαντάζομαι ότι δεν θα είναι καθόλου δυνατό. Δεν είναι δυνατή μουσική, δεν θα βάζει τέρμα να ξεκουφάνει στην γειτονιά. Φωνάζει Κινέζα. Χίπλα! Εκτό αν είναι αυτό. Από την κίτσα αυτή που είναι Κινέζα και φωνάζει εδώ μέσα. Μόνο αυτό έτσι μπορεί να ξυπνήσει. Όχι, χι! Χι, από τα χειρότερα πράγματα που έχουμε δείξει στο κανάλι. Το χειρότερο πρόβλημα. Το χειρότερο κλείσιμο, το πώς έχει αυτό το βίντεο. Ωστόσο, θυμίζω ότι μαζί με αυτό, για να πάει καλά η μέρα μας,
Μαζί με αυτό τι έχουμε δείξει. Έχουμε δείξει το projector. Ο οποίος αξίζει. Και έχουμε δείξει ένα μικρόφωνο το οποίο επίσης αξίζει. Και αξίζει. Κι άντε στο καλό. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό. Οχ. Μη μου ζαλίζεις. Δεν μπορώ, άμα το κάνεις αυτά. Και άκουσες πω. Είναι πολύ περίεργο. Μου το έκανες και πάνω στο stage αυτό. Δεν μπορεί ο Άρτος. Και μετά το κάναμε σε όλες που ήταν κάτω. Εσύ. Τι. Έλεγε ο άλλος. Τι ρε. Δεν είχα πάει στα μπουζούκια που είναι ο Άρτος και λέει. Κάθε τι. Και λέει βράδυ του Σαββάτου. Τραγουδάει προς την νόση. Κλαίω τι! Και είμαι του θανάτου, λέω όλες, εξαιτία σου! Έχει τρύπες αυτό, δεν γεμίζει. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω, το δώσουν όλα. Έτσι, το κάνω έτσι. Παίζει λοιπόν το τραγούδι και λες. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Εδώ το παντάρι δικό σας παιδιά, ανεβαίνουμε παρέμβουμε, δεν θέλω να τρυπόμαστε. Γεια σου Γιώργο Βασιλόπουλε με το κλαρίνο σου. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό και πέντε εσύ. Λοιπόν, αξίζει το BM, αξίζει ο projector. Αυτό είναι το χειρότερο πάμε. Πετάξτε το. Πάμε σε μένα. Κοντσί. Τι κοντσί, μας έχει ζαλίσει τα αρχίδια. Αυτά. Να πούμε ένα που δεν είχαμε τονίσει. Θέλει ενίσχυση έτσι για να παίζει καλά. Θέλει ενίσχυση για να παίζει δυνατά. Πολύ καλό αυτό για τα το λεφτά του. Το καλύτερο. Και το προϊόν του Πούτσου. Του μήνα. Κάθε μήνα δείχνουμε και το προϊόν του Πούτσου. Εμείς εδώ πέρα. Για αυτό το μήνα είναι το συγκεκριμένο Bluetooth ηχείο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Μπορώ να το πετάξω. Όχι, θα δεν... το σπάσω, ρε! Θα το σπάσω. Κάνε ένα thumbnail. Κάνε thumbnail. Πάρε στυλ τέτοιο μπουζουκόβιο. Έχεις κάποια μαλακία θα μπει από αυτό.